Σαφώς και είναι, νομίζω, ευχαριστημένη η κυβέρνηση, αλλά δεν είναι ευχαριστημένοι οι επαγγελματίες. Σίγουρα το 90% που καταβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές του υποχρεώσεις είναι ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά αν το δούμε σε νούμερα, και το 1 δισεκατομμύριο που υπολείπεται από εκεί που δεν έχει πληρωθεί είναι αρκετά υψηλό για τους επαγγελματίες που δεν κατάφεραν να πληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις τους. Και δεν είναι μόνο αυτές, έτσι συζητάμε και για ασφαλιστικές υποχρεώσεις που δεν έχουν πληρωθεί. Συζητάμε για το ενεργειακό που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τους επαγγελματίες, που αρκετοί επαγγελματίες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι είναι υπερβολικά υψηλοί. Με την οικονομία να είναι σε κάθοδο λόγω του τελειώματος τουλάχιστον της τουριστικής περίοδου σε όλη τη χώρα. Πάντως, κύριε Λεκάκη, ξέρετε, κάνατε το πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερα και δίδονται ως δεδομένα και ως ειδήσεις. Αλλά ξέρετε, σε αυτή την δύσκολη οικονομική πορεία των επιχειρήσεων, δεν φαντάζομαι ότι εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς μπορεί να περνάει ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος. Δεν ξέρω αν υφίστανται πια και με ποια μορφή υφίστανται, και αν υφίστανται, έτσι όπως το είπα στην αρχή, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και πόσες από αυτές υπάρχουν αυτή την ώρα, καθώς τα δεδομένα πια είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά στην αγορά. Βεβαίως, κυρία Αδηγεράκη, εμείς αυτό που παρατηρούμε, τουλάχιστον μετά την εφαρμογή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, στο οποίο κάθετα σχεδόν όλοι οι μικροί και αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες χρειάζεται να πληρώνουν ένα φόρο της τάξης από 2.500 μέχρι και 10.000 ευρώ, αρκετοί επαγγελματίες περίμεναν να τελειώσει, τουλάχιστον για το νησί το δικό μας, αλλά από ό,τι γνωρίζω και στην υπόλοιπη Ελλάδα συμβαίνει αυτό, να τελειώσει η τουριστική σεζόν για να κλείσουν τα καταστήματά τους, μην μπορώντας να τα απεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη και υψηλή φορολογία που είναι κάθετη σχεδόν σε όλους, άσχετα αν δούλεψαν ή δεν δούλεψαν. Τα τουριστικά ωφέλη πώς ήταν, ποια ήταν? Σε ποσά εννοείται? Ναι. Και για εσάς και για τις μικρομεσαίες τις επιχειρήσεις και για τις μεσαίες επιχειρήσεις και για την ίδια την αγορά. Ναι. Παρότι η τουριστική σεζόν εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά, τα ποσά τα οποία δόθηκαν προς τις μικρές επιχειρήσεις ήταν πάρα πολύ λίγα. Δυστυχώς τα μεγάλα ποσά εισπράχτηκαν από τους μεγάλους tour operators και από τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις. Οι τουρίστες που ήρθαν στη χώρα μας, καλώς ήρθαν οι άνθρωποι, αλλά δεν ήταν τα οικονομικά ωφέλη τα ίδια και στην αγορά προς τα έξω, βλέποντας ότι αρκετά καταστήματα, τουλάχιστον και μέσα στη σεζόν τη μεγάλη, δεν δούλεψαν όπως θα έπρεπε. Είναι όμως πολύ παραγωγικό το ζήτημα αυτό, διότι πολλές φορές αναθεματίζει ο κόσμος, οι επαγγελματίες και το all inclusive, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε ποια είναι η ακρίβεια, τι ακριβώς συμβαίνει απ' έξω από την αγορά και κατά πόσο εκείνος ο οποίος βάζει ως στόχο να ξεκουραστεί 5 μέρες, να γεμίσει τις μπαταρίες του, δεν έχουν την ίδια κουλτούρα οι υπόλοιποι της Ευρώπης με εμάς τους Έλληνες, που μπορεί να περιμένουμε ακόμα αυτή τη χρονιά, άντε και την επόμενη, να μην πάμε κάπου ή μπορεί να κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο μόνο. Από την άλλη, αυτό το οποίο ξοδεύουν απ' έξω, που μπορεί να είναι η ταβέρνα τους, που μπορεί να είναι η αγορά δώρων ή οτιδήποτε άλλο, είναι πάρα πολύ πλέον κοστολογημένα, προγραμματισμένα, γιατί ούτε και εκείνοι βγαίνουν. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο δική μας πια. Ναι, δεν είναι μόνο δική μας πια, κυρία Δουγεράκη, αλλά η ακρίβεια που υπάρχει στη χώρα μας δεν είναι το ίδιο όπως είναι και στις υπόλοιπες χώρες. Αν αναλογιστούμε τους μισθούς που υπάρχουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες σε σύγκριση με την Ελλάδα και με τον πληθωρισμό που έχουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έρχεται από μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετή οικονομική κρίση που τα κατάλοιπά της δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί. Είναι και τα αρκετά νοικοκυριά αλλά και αρκετοί επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ξεπληρώσουν τα χρήματα αυτά που χρεώθηκαν την περίοδο αυτή. Για να μην αναφέρω και το μεγάλο πλήγμα που υπάρχει στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι έχουν βρεθεί
πρώτο βιλών αρκετές χιλιάδες για κατασχέσεις και πληστηριασμούς της ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα. Από τη μία λοιπόν το φορολογικό. Από την άλλη το ευημερούν οι αριθμοί στον τουρισμό. Να φανταστώ και ότι με τη δική μας την τακτική και τη μείωση της καταναλωτικής μας δύναμης, έτσι όπως το αναφέρατε πριν από λίγο, ότι επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, γιατί πανίβρακι δεν βγαίνει και πάρα πολύ σύντομα ο μισθός μας τελειώνει, οπότε περιορίζουμε τα πράγματα που αγοράζουμε. Και η τελευταία έρευνα που έβγαλε η ΓΕΣΕΒΕ δείχνει ότι η καταναλωτική δύναμη των Ελλήνων πολιτών τουλάχιστον φτάνει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, και μετά τις 10 μέρες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από τους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται τουλάχιστον στο εμπορικό κομμάτι, ότι το δουλεύουν το πρώτο δεκαήμερο και μετά τα καταστήματά τους σε πολλές περιπτώσεις δεν μπαίνει πελάτης για να ψωνίσει κάτι, και ίσως και σε κάποιες μέρες δεν έχουν και μηδενικούς τζίρους. Είναι φυσικό είναι αυτό, διότι όταν έχεις ένα δεκαήμερο θέλεις να πληρώσεις όλα τα έξοδα τα οποία τρέχουν, τους πάγιους λογαριασμούς. Ξέρεις ποια είναι η ακρίβεια για να βάλεις δύο πράγματα πάνω στο τραπέζι για σένα και την οικογένειά σου. Όταν έχεις δε ηλικιωμένους και παιδιά, ακόμα χειρότερα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα έξοδα τα οποία χρειάζονται. Είναι φυσικό αυτό το οποίο λέτε. Όταν έχεις το ενεργειακό από την άλλη, δυστυχώς με αυτούς τους υπέρογκους λογαριασμούς, όταν έχεις, όπως είπατε, τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν, έτσι όπως περιγράφεται, που δεν έχει αλλάξει σε τίποτα, μα σε τίποτα, με αυτά τα οποία λέγαμε με τους προηγούμενους μήνες. Αντίθετα, είναι ένα κλίμα το οποίο επιδεινώνεται. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, κύριε Λεκάκη, ωστόσο? Κυρία Δουγεράκη, εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Είχαμε μια ελπίδα ότι τουλάχιστον αφού τα νούμερα ευημερούν και η κυβέρνηση συνέχεια βγαίνει και λέει ότι έχουμε πλεόνασμα εσόδων, πλεόνασμα στα φορολογικά έσοδα, πλεόνασμα στα ασφαλιστικά έσοδα, θα είχε την καλή θέληση, τουλάχιστον στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθηκε, αν θυμάμαι καλά, η εχθές ή προχθές, θα είχε μία μείωση τουλάχιστον στους συντελεστές του ΦΠΑ που έχουν να κάνουν με τα είδη πρώτης ανάγκης. Δυστυχώς δεν το είδαμε αυτό και δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να συνεχιστεί και να ανταποκριθεί και να ανταποκριθούν και τα νοικοκυριά αλλά και οι επαγγελματίες σε αυτή τη συνεχιζόμενη ακρίβεια που υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Με την ψηφιακή κάρτα βγάλατε άκρια? Νομίζω ότι όχι ακόμα. Αρκετοί επαγγελματίες δεν έχουν ενταχθεί. Είναι προς ένταξη η πλειοψηφία των επαγγελματιών μέχρι το τέλος του 24, αρχές του 25. Τα προβλήματα είναι πολλά. Σχεδόν όλα τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχουν εφαρμοστεί τον τελευταίο χρόνο, είτε με τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, που έχουμε έλλειψη σε μηχανήματα και σε τεχνικούς για να μπορέσουν να κάνουν τη διασύνδεση αυτή, και αυτό δεν προχωράει σε ικανοποιητικά επίπεδα για τους μικρούς επαγγελματίες τουλάχιστον, όπως και η προσαρμογή των εργαζομένων και των επαγγελματιών για την ψηφιακή κάρτα, η οποία έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα για τις μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, και τα πρόστιμα είναι εξοντοτικά. Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά τη δική μας τουλάχιστον να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες για το πώς θα μπορέσουν να ενταχθούν στα μέτρα αυτά πιο ομαλά, χωρίς να επιβαρυνθούν τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από την πλευρά της πολιτείας. Πόσοι έχετε απομείνει ως επαγγελματίες, ως έμποροι, ως βιοτέχνες στην ελληνική αγορά, κύριε Λεκάκη? Είναι το τελευταίο που ρωτώ. Ναι, ναι, 720.000 είμαστε αυτή τη στιγμή, κυρία Δουγεράκη, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε αναμονή να δούμε τέλος του χρόνου τα κλεισίματα των επιχειρήσεων. Λόγω, σας είπα πριν, ότι το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πέρσι από την πλευρά της πολιτείας είναι πάρα πολύ δύσκολο και εξοντετικό για αρκετές μικρές επιχειρήσεις που δεν αντέχουν να πληρώσουν τα χρήματα. Κύριε Λεκάκη, μισό. Έχετε απομείνει 720.000 επαγγελματίες, επαγγελματοβιοτέχνες σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινώντας την οικονομική κρίση, και σας πάω 13-14 χρόνια πριν πίσω, πώς ήσασταν? Ναι, περίπου γύρω στις 980 με 990.000. 980 με 990.000. Την περίοδο της πανδημίας πώς κλείσατε? Την περίοδο της πανδημίας, αν δεν κάνω λάθος, έκλεισαν γύρω στις 60.000 επιχειρήσεις. Ήταν πολύ μικρό το ποσοστό, αλλά είναι την περίοδο της κρίσης που έκλεισαν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Πάνω από 230 με 240.000 επιχειρήσεις
χάθηκαν στην οικονομική κρίση. Μάλιστα. Και δυστυχώς δεν επανέρχονται αυτές οι επιχειρήσεις. Οι νέοι μας και εδώ στη χώρα δεν σκέφτονται να ανοιχτούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά με δική τους επιχείρηση, βλέποντας τις δυσκολίες αυτές που περνούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα. Δεν είναι όμως θέμα της γραφειοκρατίας, όπως οι περισσότεροι έχουμε μάθει να λέμε τις περισσότερες φορές. Είναι δυστυχώς ένα σύστημα φορολογικά το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το έχω ακούσει από πολλούς νέους επιχειρηματίες ότι βρίσκονται μέσα σε γρανάζια στα οποία δεν περίμεναν ότι θα έμπλεκαν ανάμεσα σε υπηρεσίες, υπουργεία κλπ. Και φορολογία, και το αποτέλεσμα για αυτούς είναι πραγματικά αρνητικό, αρνητικό πρόσημο στο να θέλουν να επιχειρήσουν να κάνουν κάτι δικό τους. Βεβαίως, η Αργυράκη, η γραφειοκρατία, νομίζουμε και εμείς ότι είναι ένα καλό φαινόμενο αυτό λόγω της ψηφιακής εξέλιξης της χώρας. Έχει εξαλειφθεί σε μεγάλο ποσοστό για να μπορέσει κάποιος να ανοίξει μια επιχείρηση, αλλά όλα τα υπόλοιπα μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα παρακολουθήσει για να είναι νομοταγής και να μην έχει προβλήματα από την πλευρά των υπηρεσιών και της φορολογικής αλλά και της ασφαλιστικής και των ασφαλιστικών αρχών, και όχι μόνο, έτσι. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι φορείς αυτοί που εμπλέκονται σε μια επιχείρηση επάνω, και τους οποίους ο κάθε νέος επαγγελματίας αλλά και ο παλιός θα πρέπει να είναι ενημερωμένος καθημερινά. Νομίζω ότι τουλάχιστον σε εμάς τους παλιούς, να το θέσω έτσι εντός εισαγωγικών, επαγγελματίες, θα πρέπει να είμαστε όλη μέρα σε έναν υπολογιστή απάνω και να παρακολουθούμε για το ποια νέα μέτρα και ποιες νέες εφαρμογές θα πρέπει να θέσουμε στην επιχείρησή μας για να μην έχουμε προβλήματα με πρόστιμα από τις κάθε υπηρεσίες. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι τέλος του χρόνου θα δούμε τελικά πόσοι απομείναμε στην αγορά εξαιτίας όλων αυτών των εξοντοτικών μέτρων που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας εκεί από το 2000 και φτάνοντας μέχρι σήμερα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, και με αυτή σας την κουβέντα, που δεν είναι και η πιο αισιόδοξη για το πόσοι απομείναμε, θα σας καλημερίσω, κύριε Λεκάκη, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας καλημερίζω. Καλή σας μέρα, κύριε Αδικεράκη.